Κύριε Προεδρεύοντα, ωραία. Έλατε στο βήμα, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε μια διεξοδική συζήτηση με αρκετή ένταση για το ζήτημα του περιορισμού των αδειών σε καταδικασθέντες οι οποίοι βρίσκονται συγχρόνως με την έκτηση της ποινής σε μια διαδικασία υποέκδοση, είναι δηλαδή εξητούμενοι ή έχει αποφασιστεί η έκδοσή τους. Και ειλικρινά σας λέω, θεωρούσα ότι αυτό το ζήτημα είχε κλείσει στις επιτροπές, διότι αναλυτικά είχα τοποθετηθεί σε ερωτήσεις που είχαν γίνει από συναδέλφους, ότι η διάταξη την οποία εισηγείται η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με τους 8 Τούρκους, 9 σήμερα Τούρκους αξιωματικούς. Δυστυχώς, σε μια στήρα αντιπολιτευτική ρητορία, η οποία αξιοποιεί σε χρόνο που είναι εντυπωσιακός για την ταχύτητά του, φιλικά μέσα ενημέρωση στην αντιπολίτευση, υπήρξε μια διασπορά, ενώ σας λέω είχε αναλυτικά λυθεί το θέμα αυτό στις επιτροπές, μια διασπορά μιας ψευδούς είδησης ότι δήθεν η διάταξη και όχι τροπολογία, η διάταξη, και το τονίζω αυτό διότι η διάταξη ήταν ενσωματωμένη στο σχέδιο νόμου, ως εκ τούτου δεν ήταν την Τετάρτη όπως αναφέρουν, δεν ήρθε την Τετάρτη όπως αναφέρουν ορισμένα δημοσιεύματα, αλλά ήταν τουλάχιστον 20 μέρες στη δημοσιότητα από όταν ξεκίνησαν οι εργασίες της Επιτροπής, δηλαδή από τις 8 Μαρτίου, αναφέρεται στους 8 αξιωματικούς, Τούρκους αξιωματικούς, για τους οποίους το αίτημα έκδοσης έχει απορριφθεί κατ' επανάληψη από τον Αρειοπάγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήμουνα ιδιαίτερα οξύς, που δεν το συνηθίζω, σε σημερινή συζήτηση. Διότι εάν ο κύριος Στοχαρόπουλος, ο οποίος μίλησε το πρωί και άνοιξε αυτό το θέμα, είχε μπει στον κόπο να διαβάσει τη διάταξη, αν είχε μπει στον κόπο να διαβάσει τις τροποποιούμενες διατάξεις και αν είχε μπει στον κόπο να κοιτάξει τα πρακτικά των επιτροπών, θα είχε διαπιστώσει αυτό που του είπαν και άλλοι συνάδελφοι, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βορύδης για παράδειγμα, ότι η συγκεκριμένη διάταξη έχει να κάνει με τις άδειες καταδικασθέντων και εγκλείστων στις ελληνικές φυλακές, οι οποίοι εφόσον έχουν εκτίσει το 1/5 της ποινής τους, αν υπάρχει θέμα έκδοσης ή απόφαση έκδοσης, δεν δικαιούνται να λάβουν άδεια. Και σας είπα για ποιο λόγο έρχεται αυτή η διάταξη. Διότι αν έχουμε έναν κρατούμενο καταδικασθέντα, γι' αυτό αναφέρεται σε τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου του σοφρονιστικού κώδικα, του άρθρου 55. Εάν έχουμε έναν κρατούμενο, ο οποίος έχει καταδικαστεί, έχουμε έναν καταδικασθέντα δηλαδή, από ποινικό δικαστήριο, και ο οποίος έχει θέματα, δηλαδή ζητήματα ανοιχτά ως προς την έκδοσή του, αυτός δεν μπορεί να πάρει άδεια, διότι το καταλαβαίνετε κι εσείς πως την πρώτη άδεια θα επιχειρήσει να μην επανέλθει στη φυλακή. Διότι ακόμα και αν εκτίσει την ποινή του στην Ελλάδα, τον αναμένει η έκδοση. Η δίκη σε ένα ξένο κράτος, σε ένα άλλο κράτος, το οποίο ζητάει την έκδοση, και η ενδεχόμενη καταδίκη του. Σας λέω δε ότι τα αδικήματα για τα οποία ζητείται έκδοση είναι βαριά αδικήματα. Είναι φόνοι, είναι ναρκωτικά, είναι τραφικινγκ. Εάν λοιπόν δεν λάβουμε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία,
θα υπάρχει κίνδυνος η χώρα να γίνει περίγελος της παγκόσμιας κοινότητας. Όταν έρθει η ώρα της έκδοσης, αυτός θα έχει εξαφανιστεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι εξυπηρετεί η διάταξη. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με πολίτες άλλης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν καμία ποινική καταδίκη. Και μάλιστα εξανέστην, διότι αυτή η ρητορική, μια στήρα αντιπολιτευτική ρητορική, συνδέθηκε με εθνικά ζητήματα και με άστοχες και επιπόλαιες τοποθετήσεις που έλαβαν χώρα πριν από 24 ώρες. Και θέλω να αναφερθώ και σε αυτό, διότι ο κύριος Κατσίκης έτσι με μια φόρτιση αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του και έκανε και αναφορά σε μένα στις δηλώσεις μου. Θέλω να πω ότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ένας Έλληνας βουλευτής μιλάει δημόσια και λέει «εάν δύναται να παρακαμφθεί η δικαιοσύνη, η αποφάση της δικαιοσύνης», αυτό δεν είναι μόνο ένας αόριστος υποθετικός λόγος, είναι και ένα, μπορεί να παρουσιαστεί και ως ένα ενδεχόμενο. Επομένως, θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά, όπως μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος εκφράζει την κυβέρνηση, ότι ήταν μια άστοχη δήλωση αυτή, την οποία προσπάθησε όσο το δυνατόν να ακυρώσει με μια διορθωτική γραπτή του δήλωση ο συνάδελφος βουλευτής. Σε αυτά λοιπόν τα ζητήματα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι δεν μπορούμε στα καλά καθούμενα και χωρίς να υπάρχει κανένα υποβάθρο να ανοίγονται τέτοια ζητήματα. Το λέω όσο πιο ήρεμα μπορώ, αλλά ειλικρινώς σας λέω ότι το πρωί όταν είδα τέτοιες δηλώσεις να κάνουν το γύρο του διαδικτύου, όταν έχουν δοθεί οι διαβεβαιώσεις και οι διευκρινήσεις που ζητήθηκαν και όταν η διάταξη είναι απολύτως κατανοητή ότι μιλάει για καταδικαστέντες οι οποίοι είναι έγκλειστοι λόγω της καταδίκης τους στα σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, αυτό ξεπερνάει κάθε όριο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε μια κριτική στην κυβέρνηση και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην Επιτροπή, αλλά και σήμερα. Ότι η κυβέρνηση έφερε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την κύρωση, και μάλιστα όχι απλή κύρωση, αλλά σχέδιο νόμου, μαζί με μια απόφαση πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, το επαναλαμβάνω, εκκρεμούσε από το 2009, δηλαδή έχουν περάσει 9 χρόνια για να γίνει η αναγκαία ενσωμάτωση και με άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που άπτονται της εποπτείας του Υπουργείου. Και δεν σας το κρύβω ότι ήμουν σίγουρος για το σημερινό αποτέλεσμα και τη σημερινή εικόνα. Αυτοί που μας κατηγορούσαν ότι δήθεν δεν δείχνουμε εκείνη την ιερότητα απέναντι στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ξέρετε πόσους βουλευτές δήλωσαν για να μιλήσουν στη σημερινή συνεδρίαση? Λοιπόν, για να ξέρετε, από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν δηλωθεί 19 βουλευτές, από τη Νέα Δημοκρατία 4, από τη Χρυσή Αυγή 2, ένας από το Ποτάμι, κανένας από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Μια χαρά είσαστε, τι να σας πω. Τι να σας πω. Θέλω λοιπόν να πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι η υποκρισία περισσεύει όταν κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν δείχνει το ενδιαφέρον για την υποκύρωση σύμβαση και όταν εμφανίζεται αυτή η εικόνα να μην συμμετέχει στη συζήτηση ούτε ένας βουλευτής, είτε ένας ελάχιστος αριθμός, ο οποίος ξεπερνά κάθε όριο. Εγώ δεν θέλω να πω για φαρισαίους υποκριτές, αλλά εδώ και ορισμένοι οι οποίοι μίλησαν θα πρέπει να λαμβάνουν πολύ σοβαρά την εικόνα που δίνουν κατά τη συζήτηση και το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από τα κόμματά τους. Και το δεύτερο, κατηγορήθηκε η κυβέρνηση ότι έφερε στην Ολομέλεια
κάποιες τροπολογίες. Κατά πρώτον θέλω να πω ότι σε πάρα πολλές οι αρμόδιοι υπουργοί ήρθαν στις επιτροπές και τις παρουσίασαν για να είναι σε γνώση όλων των βουλευτών, όλων των κομμάτων και να μην έρθουν στην Ολομέλεια. Υπήρξαν και τροπολογίες οι οποίες ήρθαν στην Ολομέλεια. Και ξέρετε πολύ καλά ότι για έκτακτα θέματα αυτό το πράγμα δικαιολογείται. Δεν θα αναφέρω τι γινόταν με την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν θα το αναφέρω, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Διότι θυμόμαστε τελευταίες μέρες του 2014 ότι είχαν έρθει σε μία συνεδρίαση, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 70 τροπολογίες. Το βγάζω από τη συζήτηση. Για αυτούς που μας κάνουν την κριτική τα λέω αυτά. Θέλω όμως να τονίσω ότι στη σημερινή συζήτηση δεν κατατέθηκαν μόνο τροπολογίες από την κυβέρνηση και τους υπουργούς της κυβέρνησης. Κατατέθηκαν και τροπολογίες από την αντιπολίτευση. Για τις τροπολογίες αυτές, μάλιστα για δύο από αυτές, είπα ότι είναι σε απολύτως θετική κατεύθυνση. Πολύ καλά έκαναν οι συνάδελφοι και την κατέθεσαν, και του ΚΚΕ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Αλλά αν αυτό το πράγμα ισχύει για τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, γιατί δεν ισχύει για την κυβέρνηση? Και αν καταθέτουν τροπολογίες βουλευτές της αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια, γιατί δεν μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση και οι υπουργοί, οι οποίοι παρουσίασαν τις τροπολογίες, έμειναν εδώ, απάντησαν σε ερωτήσεις και ούτω καθεξής. Επομένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μην δημιουργούμε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν. Και θεωρώ ότι είναι η επιτομή της καλής νομοθέτησης να έρχεται ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης να περιλαμβάνει ένα βασικό νομοθέτημα, ένα κύριο νομοθέτημα, ένα άλλο το οποίο έχει καθυστερήσει επί 9 χρόνια και λοιπές διατάξεις, τις οποίες δεν τις φέρνει με τροπολογίες, αλλά είναι διατάξεις του σχεδίου νόμου και μπορούν οι βουλευτές έγκαιρα να ξέρουν, να τις διαβάσουν, να ξέρουν το περιεχόμενό τους και να τοποθετηθούν υπεύθυνα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες συνέβη κάτι για το οποίο δεν είδα καμία ανακοίνωση κόμματος και καμία τοποθέτηση σήμερα στη Βουλή. Χθες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον Πειραιά είχαμε βία κατά πολιτικού κόμματος και κατά στελέχους πολιτικού κόμματος. Και απορώ, η Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ποτάμι, όλοι αυτοί που με το παραμικρό και δικαίως τις περισσότερες φορές καταγγέλουν με σφοδρότητα και δικαίως περιστατικά βίας, αδίκως δείχνουν την κυβέρνηση σε τέτοιες περιπτώσεις, αδίκως αυτό, δικαίως τα στυλιτεύουν. Για αυτό το περιστατικό το οποίο συνέβη χθες στον Πειραιά, από καμιά 150 200 εγκάθετους, δεν είχατε να πείτε τίποτα? Είχαμε βία κατά πολιτικού κόμματος και στελέχους πολιτικού κόμματος. Δεν είχατε να πείτε τίποτα? Ή οι εκλεκτικές συγγένειες του κυρίου Μαρινάκη με την οικογένεια Μητσοτάκη απαγορεύουν την έκδοση ανακοινώσεων? Ή το γεγονός ότι οι εφημερίδες του κυρίου Μαρινάκη είναι οι ντουντούκες της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, αυτό απαγορεύει στη Δημοκρατική Συμπαράταξη να εκδώσει μια ανακοίνωση? Έτσι για τα μάτια του κόσμου. Τι συμβαίνει τελικά? Έχουμε επιλεκτικά περιστατικά βίας. Και μάλιστα αυτά τα οποία συνδυάζονται με την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του κυρίου Μαρινάκη για τη σοβαρότατη υπόθεση του Νόρου Αν. Διότι δεν υπήρχε κανένα άλλο αντικείμενο διαμαρτυρίας από αυτούς τους τύπους οι οποίοι παρίσταναν χθες τους διαμαρτυρόμενους. Για αυτά λοιπόν τα πολύ σοβαρά επεισόδια, τα οποία μας οδηγούν στο 63 και στις αντισυγκεντρώσεις όταν μίλαγε ο Λαμπράκης. Για αυτά δεν έχει να πει τίποτα η αντιπολίτευση? Τα υποθάλπη και τα καλύπτει?
Αλλά όσο και να τα καλύπτει, η αποκάλυψη των ιδιαιτέρων σχέσεων με επιχειρηματικά συμφέροντα αποκαλύπτονται. Και τα αντιλαμβάνεται και ο ελληνικός λαός και αντιλαμβάνεται και κάτι άλλο. Ότι η κυβέρνηση δεν χαρίζεται σε κανέναν. Δεν έχει προνομιακές σχέσεις με κανέναν επιχειρηματία και αφήνει τους θεσμούς να πράξουν τους αρμόδιους θεσμούς αυτά τα οποία πρέπει να πράξουν. Και γι' αυτά κρίνονται, όπως κρινόμεθα όλοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μου έκανε εντύπωση μία αποστροφή του εισηγητή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έδινε τα εύσημα στη ΛΑΕ για τις κινητοποίησεις, για τους πληστηριασμούς. Εγώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα, διότι πλέον τι να τα λέμε, τι να μην τα λέμε. Είχαμε πει στις 21 Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου στη Βουλή ότι αν κάποιος έχει υπόψη του να έχει εκτεθεί και να έχει ολοκληρωθεί διαδικασία του πληστηριασμού πρώτης κατοικίας, λαϊκής κατοικίας, να έρθει στο Κοινοβούλιο και να το πει. Από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, που τελειώνει ο Μάρτιος, κανένας δεν έχει προβεί σε μια τέτοια είτε δήλωση είτε καταγγελία. Και είχα πει τότε, το έχουμε και εμείς ανάγκη για να μπορέσουμε να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις. Αυτό τι αποδεικνύει, κυρίες και κύριοι συναδελφοί? Ότι μέχρι σήμερα ο νόμος λειτουργεί στον απόλυτο βαθμό και δεν υπάρχει καμία πρώτη κατοικία και καμία λαϊκή κατοικία που να έχει εκπληστηριαστεί, γιατί αν είχε υπάρξει όχι μία αλλά μισή, κάποιοι θα είχαν χαλάσει κατά κυριολεξία τον κόσμο. Έγινε αναφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και εκεί πραγματικά αντέδρασα. Και από τον κύριο Αμυρά σε κάτι, δεν είναι εδώ τώρα και δεν μου αρέσει να μιλάω όταν είναι κάποιος απόν. Αλλά δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να έχω προβεί σε μία κατηγορηματική δήλωση το πρωί στις 12 η ώρα, μόλις ξεκίνησε η συνεδρίαση. Για το ζήτημα αυτό να υπάρχουν δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Τζανακόπουλου από χθες και να εγκαλείται η κυβέρνηση γιατί στις δηλώσεις του κυρίου Κατσίκη δεν πήρε θέση. Όλα τα πράγματα έχουν και ένα όριο. Και δεν είμαστε εμείς ιδιαίτερα αδιάφοροι ούτε σε κατηγορίες ψευδής, ούτε σε συκοφαντίες, ούτε σε μία παραποίηση της πραγματικότητας. Απλώς για να λένε κάποιοι κάτι στη Βουλή, εις βάρος της κυβέρνησης. Ελπίζω ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος να το κατάλαβε. Δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μια που μας διέκοψε το χρονόμετρο, μου επιτρέπετε μια ανακοίνωση και παρακαλώ, μας συνεχίσετε. Γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από το Άνω Δυτικά Θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 39 μαθήτρες, μαθητές και 5 συνοδεία εκπαιδευτικοί από το 3ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας. Σας καλωσορίζουμε. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Ευχαριστώ και λόγο. Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ποταμιού είχε την έμπνευση, σωστά κατά τη γνώμη μου, να μας αναφέρει σχετικά με τα οικονομικά του κόμματός του και να μας πει ότι είναι τακτοποιημένα και ότι έχουν και πλεόνασμα. Δεν ξέρω, απίθυνε αυτή την παρατήρηση στην κυβέρνηση, γιατί τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα είναι από εκείνα τα κόμματα που είναι απολύτως συνεπή στις υποχρεώσεις τους. Αντίθετα με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι έχουν αυτή την ώρα σε κρεμότητα δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων απλήρωτα. Το ερώτημα όμως προς το ποτάμι ως κόμμα είναι το εξής. Ξέρουν ότι συμπράττουν σήμερα με ένα κόμμα το οποίο έχει χρέη στις τράπεζες με έναν απαράδεκτο τρόπο που τα δημιούργησε υποθηκεύοντας εντός εισαγωγικών την κρατική επιχορήγηση και ότι αυτή η διαδικασία ενοποίησης και νέου αφημί που θα αφήσει αυτά τα δάνεια απλήρωτα πέρα από τις μίζες του Τσουκάτου
αυτά τα δάνεια τους καθιστούν συνενόχους. Συνενόχους. Ας μας δώσουν μία απάντηση. Τι θα γίνει με τα δάνεια που είχε πάρει το Πασόκ και που τώρα μαζί με το Πασόκ δημιουργούν νέο φορέα. Εμείς θα τους περιμένουμε εδώ στη Βουλή να ακούσουμε. Και αν έχουν κάτι να μας πούν και για τις βαλίτσες του Τσουκάτου και τις μίζες από τη Siemens που έπαιρναν και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Τα ομολογημένα. Τα ομολογημένα. Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά, πριν κάνω μια αναφορά στο νομοσχέδιο, θέλω να πω ότι αυτά που αναφέρθηκαν ως γεγονότα στις φυλακές είναι απολύτως αβάσιμα. Δεν υπήρχε κανένα μαστίγωμα. Υπήρξε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία το διέψευδε. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα στον κίτρινο τύπο, που θέλουν να παρουσιάσουν μια εικόνα. Μπορείτε να μην διακόπτετε. Τα οποία ήταν απολύτως αβάσιμα και τα οποία τα διέψευσε και ο ίδιος ο φερόμενος ως θύμα. Όμως, για να μην υπάρχει κανένα ερωτηματικό, διετάχθη από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ΕΔΕ και θα ξεκαθαριστεί απολύτως η κατάσταση. Ότι θα συμβαίνουν στη φυλακή ορισμένα επεισόδια, αυτό είναι βέβαιο, κυρίες και κύριοι. Αλλά το ζήτημα είναι αυτά να είναι μεμονωμένα και να μην είναι συχνά. Διότι ορισμένοι από αυτούς οι οποίοι είναι έγκλειστοι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι υπάρχει νόμος και ότι ακολουθείται μία διαδικασία αυστηρή στις φυλακές, νομίζουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να δικοπραγούν. Εκεί λοιπόν θέλω να σας πω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν επενέβη εισαγγελέας και οι δράστες οδηγήθηκαν σε πειθαρχικά κελιά και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την επιβολή των σχετικών πειθαρχικών κυρώσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν συζητάμε σήμερα την κύρωση της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης, είναι γιατί υπήρχαν μακρόχρονοι αγώνες, πάνω από αιώνα του γυναικείου κινήματος. Και θέλω να πω ότι το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα πήρε πνοή και δύναμη τα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Διότι τότε και αυτό βρέθηκε σε αυτό το μεγάλο κύμα του ριζοσπαστισμού της ελληνικής κοινωνίας και στην απελευθέρωση ιδεών και ανθρώπων εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκε και δυνάμωσε. Αλλά το φεμινιστικό κίνημα εκείνη την περίοδο διασταυρώθηκε και με την αριστερά. Και μάλιστα με εκείνο το κομμάτι της αριστεράς, την ανανεωτική κομμουνιστική αριστερά, το ΚΚΕ εσωτερικού και την ΕΚΟΝ Ριγασφαιρέως, τα οποία είχαν εντάξει στον προγραμματικό τους λόγο και στο θεωρητικό τους οπλοστάσιο όλες εκείνες τις αναζητήσεις και τις επεξεργασίες του δυτικού μαρξισμού, ο οποίος γιγαντώθηκε μετά τον Μάιο του 1968 σε όλη την Ευρώπη και ο οποίος στις αναλύσεις του έλεγε ότι δεν στο σύγχρονο καπιταλισμό, ο σύγχρονος καπιταλισμός δεν διαπερνάται μόνο από την κύρια αντίθεση κεφαλαίου εργασίας, αλλά και από επιμέρους αντιθέσεις πάνω στις οποίες δημιουργήθηκαν το οικολογικό κίνημα, το γυναικείο, το κίνημα της νεολαίας και των δικαιωμάτων. Γι' αυτό ακριβώς τότε το κόμμα της Κομμουνιστικής Ανανέωσης, το ΚΚΕ εσωτερικού, μπόρεσε να περπατήσει μαζί με τα κινήματα κοινωνικής κριτικής, να τα βοηθήσει όσο μπορούσε στην ανάπτυξή τους και γι' αυτό υπήρχαν εκείνα τα θετικά αποτελέσματα για το φεμινιστικό κίνημα από την περίοδο, από την πρώτη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν συζητάμε μόνο σήμερα για τη βία κατά των γυναικών. Συζητάμε γενικότερα για την ενδοοικογενειακή βία. Και θέλω να σας τονίσω κάτι που αδικήθηκε στη σημερινή συζήτηση. Εάν η γυναίκα είναι μια φορά απροστάτευτη, το παιδί που πέφτει θύμα βίας είναι 100 φορές απροστάτευτο.
Γι' αυτό ακριβώς σήμερα από το Βήμα της Εθνικής Αντιπροσωπείας κάνω μία έκκληση στις νηπιαγωγούς, στους δασκάλους και στις δασκάλες, στους καθηγητές και στις καθηγήτριες. Να γίνουν η ασπίδα προστασίας των παιδιών. Όχι μόνο για να τα ενημερώσουν για τα δικαιώματά τους, αλλά για να καταγγείλουν βίαιες συμπεριφορές εις βάρος των παιδιών. Διότι ξέρετε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τα παιδιά πέφτουν θύματα φιλόστοργων γονέων, είτε του πατέρα είτε της μητέρας πολλές φορές, η οποία συμπεριφορά έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τη ζωή των παιδιών. Καταστροφικά. Υπάρχουν εγχαράξεις εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς που δεν μπορούν να αναιρεθούν μέχρι το πέρας της ζωής ενός ανθρώπου. Και ακριβώς εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη της κοινωνίας και όλων των δημόσιων και κρατικών λειτουργών. Ξέρετε δε πολύ καλά και από τελευταία περιστατικά ότι υπήρξαν μέχρι και ανθρωποκτονίες παιδιών και από τους δύο γονείς. Και αυτά είναι σοβαρά ζητήματα που πρέπει και να έχουμε υπόψη μας και να αντιμετωπίσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανένα νομοσχέδιο και κανένας νόμος δεν λύνει από μόνος του τα κοινωνικά προβλήματα. Όμως αισθάνουμε σήμερα βαθιά τιμή που εισηγούμε στη Βουλή των Ελλήνων το παρόν νομοσχέδιο. Διότι ακριβώς θέτει τα θεμέλια αντιμετώπισης μιας βασικής παθογένειας που ταλαιπωρούσε και τις γυναίκες και τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια και που πολλές φορές αυτά τα περιστατικά συνέβαιναν στη διπλανή πόρτα. Πλέον υπάρχει το νομοθετικό οπλοστάσιο αντιμετώπισης τους, αλλά και κάτι άλλο πιο σημαντικό. Ότι αυτός ο νόμος που έχουμε μπροστά μας παίζει και ένα παιδευτικό ρόλο για την κοινωνία. Και ίσως αυτό είναι η μεγαλύτερη προσφορά της Βουλής στην ψήφιση των συγκεκριμένων διατάξεων σήμερα στην Ενωμένη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούσα πάντοτε ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια είναι μια συνέχεια των συζητήσεων στις Επιτροπές. Απάντησα αναλυτικά σε όλα τα ζητήματα που άπτονται των λοιπόν διατάξεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν έχω ειλικρινά να σας πω κάτι περισσότερο σήμερα. Μια επαναφορά όμως κάποιων ισχυρισμών για διατάξεις που διαλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου είναι, θα έλεγα, προβληματικές. Διευκρίνησα και στην Επιτροπή ότι σχετικά με την στελέχωση της Eurojust δεν αλλάζουμε καμία διάταξη του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τον τρόπο επιλογής των εισαγγελέων και το χρόνο θητείας. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Πολύ δε περισσότερο που την επιλογή δεν την πραγματοποιεί η κυβέρνηση, αλλά το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το μόνο που κάνουμε με τη συγκεκριμένη διάταξη είναι να ενισχύουμε τους Έλληνες εισαγγελείς και την ελληνική παρουσία στη Eurojust, διότι σας λέω ότι είμαστε η μόνη χώρα με τη στελέχωση, με τη μονοπρόσωπη στελέχωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Όλες οι άλλες χώρες είχαν μια διευρυμένη δυνατότητα και από εισαγγελείς και από λοιπούς κρατικούς λειτουργούς. Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προκλητικό να προσπαθεί η κυβέρνηση να ενισχύσει με εμπειρογνώμονες την εισαγγελία διαφθορά, μια διάταξη η οποία κινείται στο διηνεκές. Δεν είναι ούτε για δύο χρόνια, ούτε για πέντε χρόνια. Και να γίνονται αναφορές ότι εδώ θέλουμε να κάνουμε χατήρια στον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης. Μα δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή την αίθουσα. Δεν θέλουμε να στελεχώνονται, τελειώνω με αυτό. Παρακαλώ να ολοκληρώνετε. Ναι. Δεν θέλουμε να στελεχώνονται υπηρεσίες, ιδιοκτικές αρχές με το κατάλληλο προσωπικό. Σας έχω δε τονίσει και ανέφερα ότι σχετικά με τα συνενετικά διαζύγια που έγινε μια αναφορά,
σε συνεννόηση με το Δικηγορικό Σύλλογο, προσδιορίσαμε την ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου στο επίπεδο που ήταν και ενώπιον των δικαστηρίων και καταργήσαμε το τέλος χαρτοσύμου ακριβώς για να μην υπάρχει μια περαιτέρω δαπάνη των πολιτών όταν προσέρχονται στα συνεργατικά διαζύγια ενώπιον του συμβολιογράφου. Μια απολύτως θετική διάταξη για τους πολίτες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Θεωρώ όμως ότι είναι άδικο μια συζήτηση και μια στάση των κομμάτων η οποία θα αποτυπωθεί και στην ψηφοφορία, που είναι υποστηρικτική και θετική για την νομοθετική πρωτοβουλία που πήρε η κυβέρνηση, αυτή να εξαντλείται σε κατηγορίες ίσονου σημασίας, σε κατηγορίες που δεν έχουν καμία βάση και δεν εδράζονται στις διατάξεις του νόμου ή σε άσχετα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι καλό για το πολιτικό σύστημα, για τη δημοκρατία μας, να διαφωνούμε και να διαφωνούμε εντόνως στα θέματα που υπάρχει ουσιαστική διαφωνία, αλλά όταν συμφωνούμε δεν υπάρχει κανένας λόγος να εμφανιζόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο ενώπιον του ελληνικού λαού. Απογοήτευση δίνουν μερικοί στον ελληνικό λαό με αυτή τη στάση. Και δεν είναι η ώρα των απογοητεύσεων. Η Ελλάδα μπαίνει σε ένα δρόμο αισιοδοξίας και για το πολιτικό σύστημα, αλλά και για τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Και αυτό γίνεται σιγά σιγά αντιληπτό. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.